που μίλησε για τις πολιτικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατάλαβα ότι αυτό το εγχείρημα έπρεπε να στηριχθεί και φυσικά να στηριχθεί την απόλυτη επιτυχία. Το ενεργητήριο Γανίων είναι αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην ανάπτυξη του νομού, του πολιτισμού μας, της ιστορίας αλλά και της κουλτούρας μας, όσο μάλλον όταν αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική. Μέσω των πολιτιστικών διαδρομών, τα Χανιά θα γίνουν το πολιτιστικό επίκεντρο της Ευρώπης, έχοντας έτσι μια χρυσή ευκαιρία να κερδίσουν ένα ακόμα στοίχημα. Αυτό του μεταλλακτικού τουρισμού, με γνώμονα την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την κουλτούρα μας. Ο πολιτισμός, ωστόσο, και η επιχειρηματικότητα είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες στο σύγχρονο γίνεσθε. Μέσα από τον πολιτισμό οφείλουμε να δώσουμε στην επιχειρηματικότητα μια άλλη διάσταση. Πιο ανθρώπινη, πιο κοινωνική, πιο φιλική προς το κοινό μας. Μπορεί να συνδυαστεί ο πολιτισμός με το κοινό. Βεβαίως. Και μάλιστα με πολλαπλά ωφέλη. Ο επιχειρηματίας γίνεται το άρμα της πολιτιστικής δράσης προς την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, ως εκμετρήριο Γανίων, είναι στις προθέσεις μας να δημιουργήσουμε μια επιτροπή πολιτισμού, στην οποία θα συμμετέχουν επιχειρηματίες, προσωπικότητες του πολιτισμού και εκπρόσωποι φορέων. Η επιτροπή αυτή θα στοχεύει στην ανάλυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην ομαλή διασύνδεση του επιχειρήν με τον πολιτισμό, στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε τα Χανιά να γίνουν πρωτεύουσα όλη του πολιτισμού. Με αφορμή λοιπόν το μεγάλο πολιτιστικό αντάγωμα στο ιστορικό καφέ Κύπρος το 2020, είναι στις προθέσεις μας, σε συνεργασία με φορείς και τον Δήμο, να δημιουργήσουμε την χάρτα των τοπικών προϊόντων. Μέσω αυτής της χάρτας, ο επισκέπτης του νομού μας θα ενημερώνεται για το πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές βέβαια θα έχουν λάβει ειδική πιστοποίηση.